388 συμπολίτες μας αρρώστησαν πέρσι πολύ σοβαρά από τη γρήπη. Από αυτούς, μόνο 15 είχαν εμβολιαστεί. 300.000 άνθρωποι όλων των ηλικιών νοσούν από γρήπη στην Ελλάδα κάθε χρόνο. 374 ασθενείς πάλεψαν για τη ζωή τους πέρυσι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 154 άνθρωποι έσβησαν άδικα. Φέτος, κάνε το εμβόλιο που πρέπει εγκαίρως. Αν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, εμβολιάσου αμέσως. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσεις εσένα και τους γύρω σου από τη γρήπη. Ένα κοινωνικό μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΕΑ. Μια σου για την υγεία σου. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχω στην εκπομπή έναν εξέχοντα γιατρό, ο οποίος είναι και πάρα πολύ δύσκολο να τον βρεις. Νομίζω είναι και πιο δύσκολο να έρθει σε εκπομπή. Οπότε είμαι διπλά χαρούμενη. Χαιρετίζω τον κύριο Θανάσιο Τζιούφα. Καλώς ήρθατε. Καθηγητής παθολογικής φυσιολογίας του ΕΚΠΑ. Γιατρέ μου, πίνουν νερό στο όνομά σας πολλοί ασθενείς. Και τα λέω αυτά εγώ, η ομιλούσα. Δεν το λέω γιατί έχω κάτι μαζί σας. Σας συναντάω πρώτη φορά και το λέω ευθέως. Όμως είναι καλό αυτό που λέει ο κόσμος, ότι πρώτα πηγαίνει το όνομά σου και μετά έρχεσαι εσύ. Οι ασθενείς σας λένε τα καλύτερα λόγια. Θεωρείστε ένας γιατρός πολύ κοντά στον ασθενή. Δεν έχετε καθόλου το τουπέ αυτό του καθηγητή πανεπιστημίου. Και πραγματικά θεωρώ ότι δεν σας βρίσκει κάποιος εύκολα. Το κινητό μου πότε το ξεχάσατε στο σπίτι. Άρα και να ήθελα εγώ να σας βρω, δεν θα σας έβρισκα. Να πούμε, να το πάω λίγο ανάποδα. Βεβαίως. Τι είναι τελικά αυτό που κάνει ένα γιατρό δημοφιλή, θα το πω με την καλή έννοια, όχι του σταρ, του γιατρού που αγαπούν οι ασθενείς και τον εμπιστεύονται? Τι είναι αυτό? Είναι εξαιρετική ερώτηση. Θα σας απαντήσω έτσι γρήγορα, αλλά και με μια εμπειρία που έτσι έχω και εγώ και οι δάσκαλοί μου, γιατί ξέρετε, κουβαλάμε και την εμπειρία των δασκάλων μας, είναι σημαντικό αυτό. Αυτά είναι αμφίδρομα συναισθήματα. Για να αγαπάνε το γιατρό ή ασθενή, πρέπει πρώτα ο γιατρός να αγαπάει τους ασθενείς. Και ο γιατρός αγαπάει τους ασθενείς όταν ασχολείται με την νόσο τους. Mm-hmm. Η σβαϊτσερική αντίληψη ή η χριστιανική αντίληψη «αγαπάω γενικώς τον ασθενή» δεν είναι ικανή από μόνη της να δημιουργήσει ισχυρό δίπολο με γιατρό και ασθενή. Αυτό δημιουργείται όταν ο γιατρός διαβάζει για την νόσο του ασθενούς και δει ο ασθενής στην πράξη ότι αυτός ο γιατρός ασχολείται. Διαβάζει, είναι διαβασμένος. Δεν κουράζεστε να διαβάζετε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο τελικά η μόρφωση δεν τελειώνει ποτέ και η εκπαίδευση έτσι πάνω σε έναν τίτλο. Θα έλεγα γυράσκουα ή διδασκόμενος. Εμείς σήμερα θα συζητήσουμε για την αρθρίτιδα και για το χρόνιο πόνο. Ο χρόνιος πόνος είναι και μια παρεξηγημένη έννοια στην Ελλάδα, γιατί νομίζω συνδέεται και με την νομιαλγία, το οποίο πολλοί γιατροί και ο κόσμος μάλλον έχει την αίσθηση ότι όταν ο γιατρός δεν βρίσκει τι έχω, σου λέει έχεις μια νομιαλγία και τελειώνει. Πόσο εξειδικευμένος πρέπει να είναι ο γιατρός? Και να ξεκινήσουμε με την αρθρίτιδα. Δηλαδή, επειδή όλοι φοβούνται μην έχουν κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, και οι πιο απλοί ασθενείς ξέρουν ότι κάτι είναι επικίνδυνο όταν οι αρθρώσεις φλεγμένουν και πονάνε. Έτσι, νομίζω ότι αυτό μετά από τόση ενημέρωση το έχουμε καταλάβει όλοι. Όταν οι αρθρώσεις δεν φλεγμένουν και δεν πονάνε, αλλά πονάνε σε άλλα σημεία του σώματός μας και εμείς δεν είμαστε γιατροί να ξέρουμε αν είναι εμείς η άρθρωση. Πότε θα πάμε στο γιατρό, το ρευματολόγο, και πότε θα ξέρουμε ποιας μορφής αρθρίτιδα έχουμε ή αν αυτό που έχουμε είναι αρθρίτιδα? Θα ξεκινήσω ανάποδα τις απαντήσεις μου, λέγοντας πρώτα απ' όλα το εξής. Στο γιατρό, το ρευματολόγο ή οποιασδήποτε άλλη ειδικότητα θα πάμε όταν δεν αισθανόμαστε καλά. Mm-hmm. Όταν φύγουμε από τη φυσιολογική ισορροπία του σώματός μας και την αίσθηση, την αντίληψη της υγείας που ο καθένας από εμάς έχει, τότε πρέπει να επισκεφθούμε τον γιατρό. Ο πόνος, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εσωτερικής παθολογίας. Ο κόσμος πάει στο γιατρό γιατί πονάει, γιατί έχει πυρετό, γιατί έχει βγάλει εξανθήματα στο δέρμα. Αποτελεί δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εσωτερικής παθολογίας. Πάμε τώρα πιο ειδικά για τον πόνο στις αρθρώσεις. Ο πόνος στις αρθρώσεις παράγεται, όπως πολύ σωστά είπατε, από τη φλεγμονή. Όταν στην άρθρωση έχουμε φλεγμονή, ο άνθρωπος πονάει. Τέτοιο κλασικό παράδειγμα φλεγμονής
στις αρθρώσεις είναι η κλασική ρευματοειδής αρθρίτιδα. Μία νόσος όμως η οποία δεν επηρεάζει πάνω από το 1% του γενικού πληθυσμού. Αντίθετα, υπάρχουν πιο κοινές αρρώστιες των αρθρώσεων, όπως είναι η οστεοαρθρίτιδα, αυτό που ο κόσμος στα χωριά έλεγε παλιά, τα άλατα. Ναι, που έχει η μαμά μου και κυρίως που έχουν οι άνθρωποι μεγαλύτεροι και άντρες της τρίτης ηλικίας συνήθως. Αυτό που βλέπω, επειδή μπήκα και γκούγκλαρα και βρήκα και μερικά παραδείγματα από το YouTube, αυτό τι είναι, γιατρέ, είναι μια ρευματοειδής αρθρίτιδα. Αυτό λοιπόν είναι μια ρευματοειδής αρθρίτιδα, υπάρχει διόγκωση του αρθρικού ημένα, αυτό που φαίνεται, και αυτό είναι φλεγμονή. Παρεμβαίνουν και οι δημοσιογράφοι, λογικό, γιατί είναι από ξένα site. Βεβαίως. Αυτό όμως είναι, όπως θα έλεγε απλά ο κόσμος, καραμπινάτη ένδειξη ότι πάω στο ρευματολόγο, έτσι. Αυτό είναι μία ένδειξη, θα πούμε μερικά απλά tips για τον κόσμο, τα οποία νομίζω είναι πολύ χρήσιμα, θα τον καθησυχάσουν τον κόσμο και θα μπορεί και ο άλλος να ελέγχει καλύτερα τον εαυτό του. Η φλεγμονή στις αρθρώσεις, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, πονάει κυρίως στις πρωινές ώρες. Το πρωί πονάει, ώστε σηκώνεται άσχημα από το κρεβάτι με έντονο πόνο και έντονη δυσκαμψία. Για ποιο λόγο? Γιατί η κορτιζόνη ενδογενής που βγαίνει από τον οργανισμό μας εκείνη την ώρα της ημέρας είναι στον αδύρ. Γι' αυτό πονάει ο άνθρωπος. Αντίθετα, η εκφυλιστική αρθρίτιδα, η οστεοαρθρίτιδα όπως λέγεται, πονάει με τη συσσόρευση κόπωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάνει ο άλλος εργασίες, το πρωί αισθάνεται καλύτερα, το μεσημέρι αρχίζουν οι ενοχλήσεις, το βράδυ πονάει έντονα στο γόνατο γιατί ήταν ορθοστασία παραδείγματος χάρη όλη την ημέρα. Αν όμως πονάμε το πρωί, γιατί κακά τα ψέματα, δεν λέμε απλοϊκά κλείδωσαν οι αρθρώσεις μου, δηλαδή τη νύχτα αυτό, με το κρεβάτι, ξυπνάμε όλοι και λέμε πω, πω αφού κοιμήθηκα καλά, γιατί είμαι παντού μαγκωμένος, ναι, και το βράδυ λίγο πριν πάμε σπίτι, που μάλλον έχουμε τσιτωθεί όλη μέρα από τη δουλειά. Τα λέω απλά, πολύ αλλά ωραία κατανοητά. Τα ναι. Το σώμα είναι ψέμα ότι ακούει την ψυχή, ή αυτά είναι μεταφυσικές εκδηλώσεις και συζητήσεις? Καμία μεταφυσική. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτά είναι όλα αλληλένδετα. Σήμερα ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος, μέσω ενός συστήματος πολύ καλά περιγεγραμμένου πια στη μοντέρνα ιατρική, που λέγεται νεύροενδόκρινο ανοσολογικός άξονας, μπορεί ο εγκέφαλος να ελέγχει διάφορα σημεία του οργανισμού και να λαμβάνει ερεθίσματα από διάφορα σημεία του οργανισμού και να εκφράζεται διαφορετικά. Ξέρετε πότε ξεκίνησε αυτή η παρατήρηση? Αυτή η παρατήρηση ξεκίνησε το μεσαίωνα. Και ξέρετε πώς ξεκίνησε αυτή η παρατήρηση? Είναι πολύ ενδιαφέρον νομίζω, γιατί κανένας πρέπει να διαβάζει ιστορία. Είχαν παρατηρήσει ένας γιατρός, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, εκείνη την εποχή, ότι οι τραυματισμένοι στρατιώτες του νικητή γινόταν γρηγορότερα καλά από τους τραυματισμένους στρατιώτες του νικημένου. Πολύ ωραίο αυτό που το λέτε. Άρα η ψυχολογία παίζει τρομερό ρόλο. Άρα η ψυχολογία παίζει ένα εξαιρετικά μεγάλο ρόλο. Είναι σαφές ότι ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον πόνο. Επίσης αυτό, γιατί λέμε είσαι αρρωστιάρα, αρρωστοφοβική. Όχι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πονάνε πιο πολύ από τον άλλον? Θα έχετε συναντήσει, και οι ακροατές σας θα έχουν συναντήσει με σίγουρος, πολλούς φίλους τους, συγγενείς τους, οι οποίοι μπορούν να κάνουν ένα μεγάλο τραύμα στο χέρι και να πούνε «Α, κόπηκα». Και κάποιον άλλον αντίστοιχα, ο οποίος λίγο χτυπάει το χέρι του σε μία γωνία και ξεσηκώνει τον κόσμο. Πω πω, δεν μπορώ, δεν πονάω, μπορώ, ναι. Και οι δύο έχουν δίκιο. Είναι το θέμα αντίληψης του πόνου στις ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες, το οποίο είναι διαφορετικό στον κάθε άνθρωπο. Άρα, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατρέ. Βέβαια, δεν είναι σχετικά έτσι άμεσα σχετιζόμενο με την αρθρίτιδα, αλλά ο κόσμος θέλει να μαθαίνει αυτό που αισθάνεται. Ο εγκέφαλος, σαν να μου λέτε, ότι παίζει παιχνίδια στο σώμα μας, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι όλοι ανατακτά χρονικά διαστήματα πονάμε στα σημεία που ο οργανισμός ξέρει ότι έχουμε βαλωτότητα. Είναι σωστό. Καλά, αυτό. Καλά, δεν λέω. Το λέτε δηλαδή, σωστά. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, που δεν είναι ακόμα ο καιρός χειμερινός και έχει πάρα πολύ γρασία, θα είναι σύνηθες σε εσάς. Βεβαίως. Όλοι πονάμε αφιένα, μέση, πόδια, χέρια, και άνθρωποι νέοι, 40 χρονών. Δηλαδή. Αυτό τώρα πρέπει όλους να μας τρομοκρατήσει? Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή με μια φιεναλγία, σας το είπα και στην έναρξη. Πότε θα ξέρω ότι αυτό θα περάσει και πότε θα φοβάμαι και θα πρέπει να πάω στο ρευματολόγο? Θα έλεγα ότι ένας πόνος, ο οποίος εμφανίζεται περιοδικά,
με τις αλλαγές τις κλιματικές, με την αλλαγή της διάθεσης πολλές φορές. Όταν είμαστε στενοχωρημένοι, ίσως πονάμε λίγο περισσότερο. Όταν παθαίνουμε μία, ας πούμε, έχουμε ένα ψυχοτραυματικό γεγονός, μπορούμε να πάθουμε οξύ πόνο. Ξέρετε, αυτό το οποίο συμβαίνει και ο κόσμος το έχει αποδεχθεί και το ξέρει πολλά χρόνια. Με έπιασε με τόσο από το άγχος. Ναι, ή το πονάει στομάχι. Το στομάχι. Πω, έχω ένα πονοκέφαλο από το άγχος. Έχω ήλιγκο. Αυτό ναι. Συμβαίνει και στις αρθρώσεις. Αυτό ο κόσμος δεν το ξέρει. Αυτό συμβαίνει σε οποιοδήποτε σημείο του οργανισμού. Άρα λοιπόν ένας τέτοιος πόνος που ο ασθενής τον ξέρει, του εμφανίζεται το φθινόπωρο, όπως πολύ σωστά λέει τώρα, τον Νοέμβρη που έχουμε υγρασία στην Αθήνα, ή αντίστοιχα το Μάρτιο. Αυτή είναι καιρό σχεδόν καλοκαιρινό. Ακριβώς. Δεν θα πρέπει να τον ανησυχεί πολύ. Λίγο ήπια γυμναστική, θα έλεγα, λίγο κολύμβηση σε θερμενόμενη πισίνα, όπως συζητούσαμε. Αυτό ήθελα να μου το πείτε και για τους φίλους που μας βλέπουν. Είναι αρκετό για να τον κάνει καλά. Αντίθετα, ένας νέος πόνος, ένας πόνος ο οποίος εμφανίζεται για πρώτη φορά σε εμάς, δεν τον ξέρουμε. Να είπατε πισίνα, βρήκαμε και πισίνα. Έτσι, είμαστε άμεση ανταπόκριση. Καταπληκτικά, είστε καταπληκτικοί. Τα λεγόμενα σπα, δηλαδή, ή σε ένα γυμναστήριο που έχει ζεστή. Σε θερμενόμενο νερό. Α, πείτε ότι κάποιος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Ναι. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ με τα ωράρια που έχω και τα Σαββατοκύριακα που δουλεύω δεν έχω αυτή τη στιγμή. Επιμένετε να είμαστε στο καυτό ντους κάνα δεκάλεπτο. Βοηθάει το ζεστό νερό. Με το καυτό ντους, το ζεστό ντους, όχι το καυτό, ώρα. Στους 33-32 με 34. Γιατί έχω και δερματολόγο, μετά θα με μαλώσετε, θα χαλάσω την εξωτερική στιβάδα του δέρματος. Εμένα θα μαλώσει, όχι εσάς, που δίνω τέτοιες συμβουλές. Τα ζεστά επιθέματα, τώρα σας ρωτάω tips, εσείς βέβαια είστε πανεπιστημιακός, αλλά θα μας βοηθήσετε γιατί τα έχετε δει όλα πια από την εμπειρία σας. Κυκλοφορούν τα ζεστά επιθέματα για τη μέση ή τον αφιένα. Ναι. Που τα βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων εμείς οι απλοί άνθρωποι που πάμε το βράδυ σπίτι πτώματα. Και οι πιο μη απλοί το κάνουν. Είστε υπέρ ή όχι? Γιατί όχι? Οτιδήποτε ζεστό το οποίο ανακουφίζει το μυϊκό σπασμό, ο οποίος δημιουργεί πόνο, είναι θετικό. Μπορεί να κάνει καλό. Πότε ξέρει ο απλός κόσμος ότι αυτό που τον πονά είναι μυϊκό σπασμός ή η άρθρωση? Δύσκολα θα το καταλάβει αυτό ο μη επαγγελματίας. Εκεί χρειάζεται επαγγελματία υγείας και συγκεκριμένα γιατρό. Ρευματολόγο. Κατά κύριο λόγο ή ορθοπαιδικό ή και παθολόγο. Αυτό και το βλέπετε είναι. Κλινικά, γιατροί θα ζητήσετε MRI μετά? Αυτό δηλαδή. Όχι. Το βλέπουμε κλινικά. Η μαγνητική τομογραφία και ο εργαστηριακός έλεγχος είναι κάτι τα οποία ακολουθούν τη φυσική εξέταση. Ο γιατρός πρέπει να εξετάσει σχολαστικά τον ασθενή, να κάνει τη λεγόμενη φυσική εξέταση. Αυτό ξέρετε, ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το πω αυτό. Πολλοί συνάδελφοι δυστυχώς το ξεχνάνε αυτό. Και έτσι έρχονται πολλοί ασθενείς, έρχονται σε τριτοβάθμια κέντρα, όπως έχω την τιμή να είναι ένα από αυτά που διευθύνω εγώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με μια σακούλα μαγνητικές τομογραφίες, αξονικές τομογραφίες και εργαστηριακές εξετάσεις, και αφού δεις τον ασθενή και ασχοληθείς μαζί του, να σου λέει ο ασθενής: «Γιατρέ, είσαι ο πρώτος γιατρός ο οποίος με έκδισε και με εξέτασε». Μα πώς θα γίνει? Αυτό είναι απολύτως λυπηρό. Αυτό είναι απολύτως λυπηρό. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Πρώτον, γιατί δεν έχει confidence ο ασθενής. Ο ασθενής πρέπει να τον ακουμπήσει ο γιατρός. Έτσι. Να τον πιάσει. Να μελετήσει το σημείο του πόνου του, μια και μιλάμε για τον πόνο, με το χέρι του. Και ακολούθως, αφού έχει ο ίδιος άποψη από τη φυσική εξέταση, να σου πει: «Κοίταξε, δεν μου αρκεί πλέον αυτό, θέλω να κάνεις και μία μαγνητική τομογραφία ή μία απλή ακτινογραφία ή οτιδήποτε άλλο». Είναι δηλαδή ένα sequence of events, θα έλεγα. Μία αλληλουχία γεγονότων, η οποία θα πρέπει να συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εκτίμησης της νόσου ενός συνανθρώπου. Να, έχω ερωτήσεις από το control. Αυτά τα crack group που κάνουν μερικοί και τους αρέσει στα χέρια, είναι επιβλαβές? Καθόλου. Αυτά είναι φυσιολογική αντίδραση των αρθρώσεων και οφείλονται στην ουσία στο λιπαντικό το οποίο, το λέω πολύ απλά, το οποίο έχουν μέσα οι αρθρώσεις μας και το έχουμε όλοι μας. Ναι. Σε όλων οι αρθρώσεις κάνει crack rook. Ναι. Αυτό είναι το crack rook που λέτε, ο θόρυβος, μας αρέσει. Διότι υπάρχει και το crack rook που δεν μας αρέσει. Εγώ δεν θα εμπιστεύω. Εγώ δεν θα το έκανα στον εαυτό μου. Αυτό που δεν μας αρέσει πονάει.
είναι το κράκρουκ που έχουν τα γόνατα, ας πούμε, όταν μια κυρία ή ένας κύριος, συνήθως άνω των 55-60 ετών, ανεβαίνει τις σκάλες και πονάει και κάνουν κράκρουκ και αρθρώσεις. Αυτό δεν οφείλεται στο λιπαντικό των αρθρώσεων, στο αρθρικό υγρό, αυτό οφείλεται σε οστεόφυτα, σε άλατα. Και αυτό πονάει. Ποιο είναι το διαχωριστικό σημείο λοιπόν μεταξύ των δύο? Είναι το ένα πονάει και το άλλο κατά κάποιο τρόπο ανακουφίζει. Η μοντέρνα φυσιοθεραπεία λέει ότι όταν πονάμε δεν βάζουμε κολάρο, όπως λέγαν παλιά, φόρα κολάρο και κινητοποιήσου. Οι φυσιοθεραπευτές σου λένε ήπια γυμναστική, μην την κόβεις. Και είναι πολύ της μόδας. Manual therapy τεχνικές, όπως και βελονισμός. Κάποιοι λένε βλέπουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Ναι. Εγώ να σας πω, με οτιδήποτε δεν είναι καθαρά ιατρικό, έχω πάντα μια επιφύλαξη. Εγώ όμως, ως χαρακτήρας. Ναι. Άλλοι όμως λένε κάνει θαύματα. Ίσως επειδή έχω κάνει σποραδικά και δεν έχω κάνει μια αγωγή ολοκληρωμένη. Εσείς είστε υπέρ της κινητοποίησης την περίοδο της έξαρσης? Σαφώς. Ήπια κινητοποίηση είναι απολύτως αναγκαία. Η απόλυτη ακινητοποίηση του αφιένα, μια και λέμε για το... Είπα ένα παράδειγμα λόγω του μου πόνου, αλλά εκατομμυρίων ανθρώπων. Πρέπει να γίνεται μόνο όταν έχουμε σημαντικές τραυματικές καταστάσεις, δηλαδή όταν έχουμε κατάγματα αφιενικών και ούτω καθεξής. Τότε ναι, σε απλούς μυϊκούς σπασμούς που συζητάμε, που είναι τα περισσότερα αφιενικά σύνδρομα, όχι. Ήπια κινητοποίηση, σωστό αυτό που λένε οι φυσιοθεραπευτές. Μη είστε υπέρ με το βελονισμό και σας πω για το manual therapy. Θα σας πω για το βελονισμό. Είναι τεχνικές πολλές που έχω φέρει και στην εκπομπή. Μασάζ ειδικών από κινέζικη φιλοσοφία, άλλη φιλοσοφία, σχολές. Ναι. Απλά δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσο εξειδικευμένοι είναι οι γιατροί. Έχουν κάνει σαφώς όλοι κάποια σεμινάρια και έξω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο βελονισμός, καταρχήν έχω μία βασική αντίληψη ότι όλες οι αρχαίες ιατρικές έχουν κάτι να προσφέρουν. Ναι. Ο βελονισμός ανήκει σε αυτές. Ο βελονισμός είναι η κλασική κινέζικη ιατρική, ένα κομμάτι της κινέζικης ιατρικής. Χρησιμοποιείται εδώ και 3-4 χιλιάδες χρόνια, έχει μια τέτοια ιστορία. Η σφιγμική ιατρική, ο κόσμος δεν την ξέρει, είναι η ιατρική της Βαβυλωνίας, όπου βγάζανε τις διαγνώσεις κοιτώντας το σφιγμό των ασθενών. Είναι σημαντική. Η βοτανοθεραπεία της Αιγυπτιακής ιατρικής, τα βότανα που λέγανε. Αυτό ξεκίνησε από την Αίγυπτο. Είναι επίσης μια αρχαία ιατρική που έχει προσφέρει πολλά, που όλα αυτά συνέκλυναν στη δημιουργία και στην αντίληψη της Ιπποκρατικής ιατρικής, ναι, που ήταν η κλασική αρχαία ιατρική και στην οποία βασίστηκε η μοντέρνα δυτική ιατρική. Άρα δεν είστε αυτή κατά που εμφανίζει. Δεν είμαι καθόλου κατά. Αντίθετα, είμαι κατά με την ομοιοπαθητική, η οποία ανεδύθη από τις σκοτεινές αλχημικές περιόδους του Μεσαίωνα. Δεν την ξέρω καλά. Βλέπω παράξενα πράγματα με αυτή την ειδικότητα. Είμαι εναντίον των ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Αντίθετα με τις κλασικές ιατρικές, τις αρχαίες που λέτε, είμαι υπέρ. Δεν είμαι κατά. Πολύ το ωραία. Πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα πρέπει να βρεις τον άνθρωπο ο οποίος να το ξέρει καλά αυτό. Είναι αυτό που αυτό λέτε είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Όπως πρέπει να βρεις και τον κατάλληλο γιατρό που δεν θα σε τρέχει να βγάζεις 100 εξετάσεις και να μην βρίσκουμε αποτέλεσμα. Ακριβώς. Αλλά γενικά είστε ένας άνθρωπος, και θα κλείσουμε με αυτό γιατί έχει φύγει ο χρόνος μαζί σας, μπορώ να μιλάω ώρα, θέλω να μου ξανάρθετε. Δεν είστε πολύ υπέρ των φαρμάκων. Θα έλεγα ότι είμαι υπέρ της συλλογισμένης χρήσης των φαρμάκων. Ξέρετε, το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν γύρω στα 55 χρόνια. Τώρα έχουμε φτάσει στα 80 τόσα χρόνια. Αυτά τα 25 χρόνια τα οποία κερδίσαμε, τα κερδίσαμε διότι έχουμε ένα τρόπο να παρεμβαίνουμε σε μερικές αρρώστιες φαρμακευτικά ή προληπτικά, προληπτικά όταν λέω τα εμβόλια, και αυτό πρέπει να το πείτε από την εκπομπή σας, πόσο υπέρ σημαντικό είναι ο κόσμος να κάνει εμβόλια. Παίρνω μέρος και στην καμπάνια του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Ακριβώς. Συλλόγου. Οπότε γι' αυτό ξεκίνησε Ακριβώς. και με το βίντεο του εμβολιασμού. Αυτό λοιπόν που είναι το πράγμα μας αύξησε, αυτή η προσέγγιση αύξησε διαχρονικά, και αυτό θα το δείτε μόνο αν κοιτάξετε τη μεγάλη εικόνα που προσπαθώ να κάνω εγώ τώρα, το μέσο χρόνο επιβίωσης από τα 55 στα 80 χρόνια. Αυτού του είδους οι παρεμβάσεις.
Και προφανώς και η καλύτερη ζωή που κάνει ο άνθρωπος το 2020 σε σχέση με αυτή που έκανε το 1900, ο μέσος άνθρωπος. Υπό την έννοια αυτή, όχι, δεν είμαι υπέρ των φαρμάκων. Είμαι όμως κατά, απολύτως κατά, της μη λελογισμένης χρήσης των φαρμάκων και της πολυφαρμακίας. Το οποίο το κάνουν πολλοί γιατροί. Τους αρέσει να συνταγογραφούν πολύ. Το βλέπω. Το βλέπω ότι πολλούς συναδέλφους οι οποίοι γράφουν πράγματα. Νομίζω ότι περισσότερο για καλό το κάνουν. Θέλω να βοηθήσουν τον ασθενή. Και να κλείσουμε με αυτό, γιατρέ, γιατί δεν πρέπει να μοιράσουμε το χρόνο δίκαια. Εγώ βλέπω ότι σε περίοδο έξαρσης και της αφιαναλγίας, καλή ώρα, έχω πάρει τα πιο δυνατά αντιφλεγμονώδη και όμως δεν μου κάνουν τίποτα. Πώς το εξηγείτε? Δεν έχετε φλεγμονεί στο σημείο εκείνο. Μπορεί να υπάρχει ένας απλός μυϊκός σπασμός, μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένας μυϊκός σπασμός, ο οποίος περισσότερο, ευκολότερα θα φύγει με κάποιο είδους έτσι φυσιοθεραπεία, τα ζεστά επιθέματα που λέγαμε και ούτω καθεξής, παρά με τα αντιφλεγμονώδη. Γιατί όλοι ξέρετε, παίρνουμε χάπια με το παραμικρό. Πονέσαμε, χάπι. Ναι. Ωραία. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πολλές φορές έτσι, ασθενίζομαι και του παράξενα να του λέω μην παίρνουν για μερικά νοσήματα όπως είναι η οστεοαρθρίτιδα που συζητούσαμε. Ναι, τα οστεόρθρα δεν δίνω ποτέ αντιφλεγμονώδη. Δίνω μόνο ντεπών, παρακεταμόλι, ήπιο παυσίπονο, το οποίο δεν έχει και παρενέργειες. Τα αντιφλεγμονώδη, η χορήγησή τους μερικές φορές έχουν παρενέργειες. Ο γιατρός πρέπει να υπολογίζει πάντα την ρίση, την αρχαία, οφελέινου ή μη βλάπτην. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό όταν δίνει το φάρμακο στον ασθενή να το σκέφτεται δυο φορές. Με το μέσα το μυαλό που λέμε στην πατρίδα μου, στη Θράκη. Όχι με το έξω το μυαλό. Από πού είστε, γιατρέ? Γεννήθηκα στην Κομωτινή. Α, πολύ ωραία. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Τζιούφα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ στην και εκπομπή. Εγώ. Μεγάλη γιατί... μου τιμή. Δίνετε μεγάλη έγκλη στην εκπομπή μου, πρέπει να το πω. Και το εννοώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Στη συνέχεια θα έρθει κοντά μου η Αθανασία Παπά, είναι αγαπημένη φίλη. Έχουμε ταξιδέψει και στο εξωτερικό μαζί για συνέδριο ρευματολογίας που θα μας πει για τα μυοσκελετικά και τα ρευματικά και πώς αυτά δυστυχώς κλειδώνουν τον ασθενή στο σπίτι και πώς πρέπει να του φερθεί το εργασιακό περιβάλλον. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε κοντά μας τα βιταμινούχα σκευάσματα Coolvit σε τρεις διαφορετικές γεύσεις για τους ανθρώπους που κινούνται πολύ και δεν προλαβαίνουν να ενυδατωθούν σωστά. Υπάρχει και το site της Coolvit που βλέπετε τις τρεις γεύσεις και τα συστήματα τα αντικουνουπικά Ιζάνζαρελάς που εμπορεύεται επαγγελματικού και χώρου αλλά και χώρου σπιτιού σίτες ποιοτικές από την Ιταλία. Παίρνουμε μια γεύση από το εργοστάσιο στη Νότια Ιταλία και επανερχόμαστε.
Η Αθανασία Παπά είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρρευματικού Αγώνα, μια γυναίκα πολύ δραστηριακή άξια. Καλώς ήρθες, Αθανασία μου. Καλησπέρα σας. Πες μου, έχοντας ακούσει και τον καθηγητή που συνεργάζεσαι μαζί του, από τη δική σου προσωπική εμπειρία, που και εσύ χρόνια έχεις το νόσημά σου και το παλεύεις πολύ αξιοπρεπώς και με μεγάλη δύναμη, πού καταλήγεις, γιατί κάνατε και μια ωραία έρευνα για τα μυοσκελετικά. Κάναμε μία έρευνα τον τελευταίο καιρό που έχει να κάνει με την εργασία και τα μυοσκελετικά νοσήματα. Πάρα πολλοί ασθενείς μας, πάρα πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι οι ρευματικές παθήσεις δεν είναι μόνο μία ρευματοειδή αθρίτιδα ή η αθρίτιδα που είναι γνωστά στον κόσμο. Μιλάμε για πάνω από 200 νοσήματα. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπάνια, θα λέγαμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το επικοινωνήσει ο κόσμος, ειδικά όταν έχει να κάνει με την εργασία του, να μιλήσει στον συναδελφό του, να μιλήσει στον, στον διευθυντή του. Καλύτερα να πάρει μια αναρωτική, έτσι, που είναι γι' αυτόν αναγκαία. Εκεί δεν γίνεται πάντα πιστευτός, έτσι δεν είναι? Σου λέει τώρα τι είναι αυτό που έχεις πάθει. Κοιτάξτε, εγώ πάσχω από ρευματοειδή αθρίτιδα, νεανική ιδιοπαθή αθρίτιδα από 7 χρονών. Πάρα πολλοί κόσμος που με βλέπει δεν το γνωρίζει, δεν φαίνεται. Σε σένα είναι μια πάθηση η οποία δεν φαίνεται. Σε αρκετούς ασθενείς μας όμως δεν φαίνεται. Οπότε όταν εγώ θα πάω σε εργοδότη μου και θα του πω θέλω μία αναρωτική άδεια γιατί πάσχω από χρόνιο νόσημα, και όταν μιλάμε για χρόνιο νόσημα μιλάμε και για χρόνιο πόνο. Αυτοί οι ασθενείς, οι ασθενείς μας δηλαδή, και εγώ πάσχουμε από χρόνιο πόνο, ο οποίος μας οδηγεί σε κατάθλιψη τις περισσότερες φορές. Βιώνουμε συναισθήματα πένθους. Είναι η άρνηση, είναι ο θυμός, είναι η απογοήτευση. Είναι πάρα πολλές φορές που δεν μπορούμε να κουνήσουμε ούτε το ποτήρι. Εκεί να πιούμε νερό. Αθανασία μου, παίρνεις εκεί κάποιο ήπιο αντικαταθλιπτικό? Όχι απαραίτητα εσύ, οι ασθενείς. Οι περισσότεροι μας ασθενείς, ναι, παίρνουν ήπια αντικαταθλιπτικά. Και δεν είναι κακό, το λέμε ότι δεν είναι ταμπού, όχι, ότι πρέπει. Και εγώ έχω πάρει και τον τελευταίο καιρό μάλιστα έπαιρνα, τώρα βέβαια τα διέκοψα, γιατί είχα πάρα πολλές ανεπιθύμητες, αλλά χρειάστηκε να πάρω γιατί δεν άντεχα τον πόνο. Αυτό. Και ο πόνος είναι αυτός που μας οδηγεί πάρα πολλές φορές, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε καλά τη νύχτα. Οδηγεί σε αυτόν που λέμε στην ομίχλη του εγκεφάλου, δεν μπορούμε να σκεφτούμε σωστά. Δεν έχουμε σκέψη. Παντού. Παντού, έτσι. Είναι αυτό που λένε οι ασθενείς μας όταν τους ρωτάμε πού πονάς και σου λένε παντού. Δεν μπορώ να εστιάσω κάπου τον πόνο. Έχουμε μάθει να ζούμε με τον πόνο, όσο δύσκολο και αν αυτό ακούγεται σε κάποιους ανθρώπους. Και είναι καθημερινό. Και μετά ακούγεται γραφικό για κάποιους, έτσι. Υπάρχουν σύντροφοι που αυτό δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Και έχουμε τεράστια προβλήματα. Πάρα πολλοί ασθενείς μας, γιατί οι ρευματικές παθήσεις έχουν να κάνουν στο 80% με το γυναικείο φύλο, που δυστυχώς τα αυτοάνωσα αγαπάνε τις γυναίκες, προσπαθούν να το επικοινωνήσουν με τον σύντροφό τους, αλλά αυτό τις περισσότερες φορές είναι αδύνατον. Εκεί έχεις δει ζευγάρια να διαλύονται εξαιτίας αυτού ή υπάρχουν και ζευγάρια πρότυπα για σένα που το παλεύουν μαζί? Θα σας πω την όλη αλήθεια, γιατί ήμουνα μία από αυτές, γιατί θέλω να μιλάω ανοιχτά στον κόσμο και να το επικοινωνώ όλο το πρόβλημα. Ήμουνα μία από αυτές που πήρε διαζύγιο για αυτό το λόγο. Έφτασε σε ρήξη ο γάμος, γιατί ο σύζυγος δεν ήταν τόσο υποστηρικτικός, γιατί δεν γνώριζε, γιατί δεν άντεχε. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε και τον άλλον άνθρωπο όταν δεν αντέχει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάποια δεδομένα που τα εμείς τα έχουμε στο μυαλό μας. Η καθημερινότητά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκεί είναι πάρα πολύ κουραστικό το να λέμε συνέχεια πονάω, πονάω εδώ, πονάω εκεί και να μην βρίσκουμε λύση. Γιατί αυτό που ζητάμε είναι μία άμεση λύση, να δώσω λύση στο πρόβλημά μου, να μην πονάω, να είμαι λειτουργικό στην κοινωνία, στην οικογένειά μου. Πώς γίνεται τελικά ένας ασθενής με νομιαλγία? Η νομιαλγία είναι ο διάχυτος πόνος χρόνιος, έτσι. Η θεραπεία ποια είναι? Πάει ο γιατρός λίγο ψάχνοντας, δηλαδή ποιο φάρμακο κουμπώνει πιο καλά σε σένα, ποιο στον άλλον? Δυστυχώς είναι, θα σας πω ένα γεγονός, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε το πρόβλημά μας. Όταν πάμε στο γιατρό και του λέμε πονάω παντού και δεν εστιάζουμε κάπου το πρόβλημά μας, είναι και δύσκολο ο γιατρός να καταλάβει να εκείνη την ώρα, να κάνει τη διάγνωση τη σωστή. Χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος. Στην περιφέρεια που πηγαίνουμε, βιώνουμε πάρα πολύ έντονα το στιγματισμό. Λες στα χωριά, όταν κάνετε επισκέψεις με το σύλλογο, φυσικά, το δικό σου. Φυσικά, πάμε για ενημέρωση. Πάμε για ενημέρωση, για εκπαίδευση, για ευαισθητοποίηση, για να
δώσουμε στον ασθενή και στο γενικό πληθυσμό το πώς θα επικοινωνήσουν το πρόβλημά τους, το πώς θα εστιάσουν στο πρόβλημά τους και το πώς θα το επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους. Για να είναι πιο εύκολη και πιο έγκαιρη η διάγνωση που λέμε. Εκεί βιώνουμε λοιπόν πάρα πολύ έντονα το στιγματισμό και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μιλάνε. Ειδικά, το λέω χαριτολογώντας, αλλά δεν είναι, ειδικά όταν μιλάμε για νύφες και πεθερές. Θα σας πω το τελευταίο που βίωσα εγώ. Είμαι στην περιφέρεια, σε ένα χωριό, το οποίο στην αρχή είμαι η αγαπημένη τους ασθενής εκείνη την ώρα, γιατί λέω ανοιχτά ότι είμαι ασθενής, για να δώσω έναν άλλο τόν, τον ανοιχτή ο απέναντι μου, αυτές που μας παρακολουθούν και να μιλήσουν. Εκείνη την ώρα είμαι η αγαπημένη τους η Αθανασία, αυτή που ήρθε στην περιφέρεια, που έδωσε σημασία. Την επόμενη φορά λοιπόν, σε πολύ κοντινό διάστημα, δεν είχε περάσει μήνας, ξαναπάω στο ίδιο χωριό. Ξέρετε πώς με αντιμετώπισαν? Καλώς την ασθενή. Mm. Φανταστείτε λοιπόν για έναν μόνιμο κάτοικο της περιφέρειας αυτό τι μπορεί να είναι. Τελικά πού καταλήγουμε δηλαδή? Ότι η ευαισθητοποίηση σαφώς παίζει ρόλο, η αγάπη, η στοργή και η υποστηρικτική διάθεση, αλλά πρακτικά, πέραν του δικού σας αγώνα του προσωπικού, βλέπεις διάθεση από το επαγγελματικό περιβάλλον ή από τον περίγυρο να βοηθήσει? Κοιτάξτε, αυτό που είπαμε, που δεν το τελειώσαμε πριν, είναι ότι στην τελευταία έρευνα που κάναμε, ναι, είδαμε ότι το επαγγελματικό περιβάλλον δεν ήταν υποστηρικτικό. Mm. Πάρα πολλοί ασθενείς μας δηλώσαν ότι φοβούνται να μιλήσουν στον εργοδότη τους, ακόμα και στον συνάδελφό τους. Ναι. Επίσης, οι ασθενείς μας, οι περισσότεροι που έχουν, γιατί μιλάμε για τις περισσότερες σε καθημερινή θεραπεία, έχουμε πάρα πολλών ειδών θεραπείες και μιλάμε και για τα τελευταία 20 χρόνια που βγήκαν και οι βιολογικοί παράγοντες. Τα νέα φάρμακα, καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν και νέα φάρμακα στην καταπολέμηση. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής είναι σε ανοσοκαταστολή. Θα πρέπει λοιπόν να. Άρα πιο επιρρεπή σε όλα. Ακριβώς. Σε ιώσεις, σε γρήπη. Ένας συνάδελφος που εκείνη την ώρα είναι άρρωστος, έχει κάποια γρήπη, καλό θα είναι να μην είναι πολύ κοντά μας. Το δεν το κάνει κανείς. Στο λέω εγώ. Ακόμα και εγώ που κάνω πλήση εγκεφάλου στην αίθουσα επάνω, μάσκα. Μάσκα, λέει, τι είμαστε Κινέζοι? Μάσκα, ρε παιδιά. Αλλιώς δεν ερχόμαστε στη δουλειά όταν είμαστε με 40 πυρετό. Και δείχνουμε χωρίς το χέρι και χιλιαδιό. Ακριβώς. Και να του το πούμε, δεν πρόκειται να το καταλάβει. Το πιο πιθανό είναι να παρεξηγηθούμε και να είμαστε εμείς οι δύσκολοι. Ναι, αλλά σκέφτομαι για να κλείσουμε με αυτό, βρε Θανασία. Έχεις τον προσωπικό σου Γολγοθά να επιβιώσεις. Έχεις παιδιά, δύο κορίτσια νομίζω. Δύο κορίτσια. Να τους αποδείξω ότι είσαι και δυνατή. Γιατί πρέπει να είμαστε δυνατές τα παιδιά μας. Mm-hmm. Έχεις την υπερβολική σου δραστηριότητα, γιατί είσαι και πολύ δραστήρια. Πρέπει να αντιμετωπίσεις και τον πόνο. Πώς τελικά παλεύεται όλο αυτό? Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα και δεν μπορώ να το επικοινωνήσω. Σας λέω ότι τον τελευταίο καιρό, ειδικά λόγω και της αλλαγής της θερμοκρασίας, είναι όλα πτώματα, τι σου λένε. Είναι περίεργος ο καιρός φέτος για Ελλάδα, έτσι? Είναι πάρα πολύ περίεργος. Εγώ κάθε βράδυ είμαι με τη θερμοφόρα αγκαλιά. Συν τα αντιφλεγμονώδη, συν τα παυσίπονα που παίρνω και δεν μπορώ να τον πολεμήσω. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κουραστικό. Φανταστείτε, θα ήθελα να φανταστεί λίγο ο κόσμος που μας βλέπει και μας ακούει, ότι έχοντας μία απλή γρίπη, κλείνεται στο σπίτι για 2-3 μέρες και μετά αρχίζει και αγανακτεί και κουράζεται και λέει αμάν, πότε να βγω έξω. Για φανταστείτε εμάς που ζούμε με ένα χρόνιο νόσημα και πάρα πολλές φορές θα πρέπει να χρειαστεί να μείνουμε για μέρες στο σπίτι. Οι κοινωνικές συναστροφές για αρκετούς ανθρώπους είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αυτό έχει να κάνει με τον πόνο ή και με την εκδήλωση συμπτωμάτων που πρέπει να καταλαγιάσουν? Και με τα δύο. Και με τα δύο. Ειδικά όμως ο χρόνιος πόνος είναι αυτός που κουράζει πάρα πολύ και είναι αυτός που συνοδεύει και τα νοσήματά μας. Και που δεν ξεκουράζεσαι και με τον ύπνο, φαντάζομαι, έτσι? Δεν αρκεί. Όχι. Όχι, γιατί ο ύπνος μπορεί να είναι και αυτός πάρα πολύ δύσκολος. Μας παίρνει πάρα πολύ αργά να κοιμηθούμε. Θα πρέπει να ξυπνήσουμε νωρίς για να κάνουμε όλες τις δουλειές που απαιτούνται, ειδικά όταν μιλάμε για μία γυναίκα που έχει οικογένεια, που έχει παιδιά. Mm. Για φανταστείτε μία που είναι μωρομάνα, που χάνει τον ύπνο της, που ούτως ή άλλως πονάει. Και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε και εδώ πέρα, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία σε αυτά τα νοσήματα, ειδικά να έρθει σε επικοινωνία ο γυναικολόγος με τον ρευματολόγο. Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Και πρέπει να το πούμε στις φίλες που μας βλέπουν.
Γιατί παρουσιάζουν έξαρση, νομίζω, το αυτοάνωσα την περίοδο της σκίασης. Παρουσιάζουν, όχι κατά τη διάρκεια της σκίασης, μετά την... Μετά τη λοχεία, δηλαδή. Μετά στην λοχεία θα πρέπει να έρθουν σε άμεσα σε επαφή με τον ρευματολόγο τους. Ο ρευματολόγος θα πρέπει να συνεννοηθεί με τον γυναικολόγο για να μπουν, αν χρειαστεί, σε άμεσα στη θεραπεία. Άρα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μόνο ηρεμία, ενημέρωση και αγάπη. Και ευαισθητοποίηση. Συναδελφικότητα. Αγάπη για τον συνάνθρωπό μας που πονάει και να ακούμε, να μάθουμε να ακούμε τον άνθρωπο, ναι, που πονάει. Ναι, και να μην αντιμετωπίζουμε αυτόν που πονάει σαν κάποιον που είναι ψυχοπαθής και απλά θέλει να το λέει. Υπάρχει άνθρωπος που να πονάει και να το λέει ψέματα. Όχι, βέβαια. Υπάρχει άνθρωπος που ξύπνησε το πρωί και πονάει κάπου και το λέει για να το πει. Όχι, βέβαια. Σε κανέναν δεν μας αρέσει να πονάμε. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει ασθενείς. Και έτσι. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο μπορεί να είσαι εσύ που αυτή τη στιγμή δεν μου δίνει σημασία ή μπορεί και να με χλεβάζεις ακόμα. Έτσι. Αθανασία, πάρα πολύ χάρηκα που σε είδα και πάλι. Και εγώ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και θέλω να στηρίζει ο κόσμος τη δράση της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρρευματικού Αγώνα, Ελεάνα. Είναι 40 χρόνια στο χώρο και κάνει καταπληκτική δουλειά. Και έχετε site, είστε πολύ οργανωμένοι, οπότε μπορεί ο κόσμος να σας βρει. Φυσικά. Χάρηκα πολύ που σε είδα και σε ευχαριστώ. Αγαπημένοι φίλοι, σας έχω πάρα πολύ ωραία εκπομπή την επόμενη Τετάρτη. Θα συζητήσουμε τη σημασία της άθλησης και της διατροφής στην καταπολέμηση της κατάθλιψης. Και για τη ροδόχωρο ακμή που με ρωτάτε, γιατί ξαφνικά μετά τα 30 βλέπετε σπιθουράκια κοκκινίλες με φωτογραφίες και εξαιρετική δερματολόγο, θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Πολλά φιλιά, γεια σας!